Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σήμερα για να σας απασχολήσουμε με ένα σοβαρό θέμα το οποίο ερμηνεύουμε. Είναι η τρίτη κατά σειράν σήμερα εκπομπή. Το βασικό μας θέμα είναι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες. Είναι εξυγχρονισμός ή απειλή? Σαν εκκλησία και σαν πιστός λαός του Θεού μας ενδιαφέρουν και τα θέματα αυτά, τα οποία δεν είναι άσχετα με την θεολογία. Η Εκκλησία αγκαλιάζει κάθε επιστήμη, δεν αποκλείει καμία πρόοδο και μέσα σε κάθε πρόοδο βλέπει την τεχνολογία, την επιστήμη, τους επιστήμονες να θεολογούν. Τα πάντα είναι κάτω από το χέρι του Θεού. Δεν μας παραξενεύει λοιπόν το ότι ασχολούμεθα για τρίτη κατά σειράν εκπομπή με το καυτό αυτό θέμα, το οποίο δυστυχώς έχει ξεφύγει από την προσοχή στα πιο πολλά κανάλια. Και ενώ μοιράζονται οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης και ενώ ετοιμάζονται οι ταυτότητες με τις ύποπτες λουρίδες και τα άλλα απαράδεκτα πράγματα, εμείς καθεύδομαι. Και δεν μας έχει ακόμη απασχολήσει τόσο ουσιαστικά ώστε να δώσουμε μία απάντηση. Δεχόμεθα, τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία αποτελούν μεθοδεύσεις για την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για την κατάργηση ακόμη και του ιδιωτικού του τομέως, του ιδιωτισμού του. Είδαμε στην περασμένη εκπομπή κάρτες και ταυτότητες ηλεκτρονικές από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας. Σήμερα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σταμάτη Κουλουθρό, ο οποίος είναι ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θα μας δώσει και πάλι τα φώτα της επιστήμης του. Και προπαντός έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Περάκη, εκλεκτών επιστήμονα, δικηγόρων, σύμβουλων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για νομικά θέματα πληροφορικής και πρόεδρων της Επιτροπής Δικαίου της ΕΠΗ, δηλαδή της Ένωσης των Ελλήνων Επιστημόνων Πληροφορικής. Κύριε Περάκη, Παναγιώτη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που δεχτήκατε να έρθετε εδώ να συμβάλλετε με την δική σας γνώση στην έρευνα αυτού του προβλήματος. Εμείς δεν έχουμε δογματικά στέγανα, ούτε είμαστε προκατηλημένοι προ πάσης τεχνολογικής εξέλιξης. Όλα τα αγκαλιάζουμε, τα αγαπούμε και χαιρόμεθα. Όμως μας απασχολεί τώρα δύο εκπομπές. Είναι μόνο εξυγχρονισμός αυτά τα οποία βλέπουμε με τόση, θα λέγαμε, σπουδή να μεθοδεύονται και να απασχολούν και τον απλό πολίτη. Τους συνταξιούχους, βερεπίν, απασχολούν οι κάρτες αυτές κοινωνικής ασφάλισης. Όλους τους Έλληνες λίγο οι ταυτότητες, και ότι δεν απερίφθησαν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Είδαμε στην περασμένη εκπομπή με τον κύριο Σταμάτη τι είναι ηλεκτρονικό φακέλωμα από πλευράς τεχνολογικής δυνατότητας καταγραφής, πυκνωμένης γραφής σε μικρές επιφάνειες. Μέσα, ας πούμε, και τρόποι και εξέλιξη αυτής της καταχωρήσεως των στοιχείων των ατομικών. Θα θέλαμε σήμερα να μας πείτε εσείς τι συνιστά ηλεκτρονικό φακέλωμα από πλευράς νομικής επιστήμης. Καταρχήν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και για τα καλά σας λόγια. Τι σημαίνει ηλεκτρονικό φακέλωμα από νομικής πλευράς? Να δούμε καταρχήν τι είναι φακέλωμα. Φακέλωμα, όπως αντιλαμβάνουμε εγώ τον όρο, όπως διαμορφώθηκε στην Ελλάδα είναι αρκετά χρόνια, είναι η τήρηση κυρίως από την αστυνομία κάποιων φακέλων, κυρίως με πολιτικές πληροφορίες, με πληροφορίες που αφορούν τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών. Έτσι το ξέρει ο πολλής κόσμος αυτό τον όρο, το φακέλωμα. Μπήκε στη ζωή μας όρος ηλεκτρονικό φακέλωμα όταν κάποτε ακούστηκε ότι αυτές οι πληροφορίες ίσως και να πέρασαν σε ηλεκτρονικά αρχεία. Πράγμα που νομίζω ότι είναι κοινομιστικό. Αλλά τελικά ηλεκτρονικό φακέλωμα είναι κάτι πολύ πιο γενικό. Είναι γενικά η συγκέντρωση πληροφοριών πάσης φύσεως, οι οποίες αφορούν
Το πρόσωπο, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ή μπορεί να προσδιοριστεί. Από νομικής πλευράς η έννοια ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν υφίσταται, σημαίνει όμως ακριβώς τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική μας ζωή. Μάλιστα. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε συνοπτικά όσον είναι δυνατόν ποια στοιχεία ατομικά, προσωπικά αποτελούν το όλο φάσμα του φακελώματος και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού φακελώματος. Να σας πω τι είδους πληροφορίες. Μόνο τα πολιτικά φρονήματα. Υπάρχουν η οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μπορεί να συνιστά φακέλωμα και μάλιστα να φτάσει να διαμορφώσει ένα βιοπορτρέτο του καθενός. Γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά φρονήματα. Δεν είναι μόνο οι θρησκευτικές ή οι φιλοσοφικές πεπιθήσεις. Είναι και πολλά άλλα που έχουμε συνηθίσει να τα περνάμε στην καθημερινή μας ζωή χωρίς να δίνουμε τη δέουσα προσοχή. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία μας, οι πληροφορίες που αφορούν την κοινωνική μας ασφάλιση, οι κάρτες, οι τραπεζικές που δείχνουν τις συναλλαγές μας, τις αγορές μας, τις προτιμήσεις μας, ενδεχομένως τα διαβατήριά μας, οι μετακινήσεις μας, η οικογενειακή μας κατάσταση, οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις, η οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί, μπορεί κατά τη γνώμη μου να καταλήξει να αποτελεί φακέλωμα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου ανώδυνες ή περισσότερο επώδυνες πληροφορίες. Ναι, μεν υπάρχουν κάποιες που είναι πιο ευαίσθητες από κάποιες άλλες, αλλά όλες κατά τη γνώμη μου είναι το ίδιο επικίνδυνες. Τα πάντα όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο. Ακριβώς επειδή η πληροφορική με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει και αποθήκευσης τεράστιου όγκου πληροφοριών, αλλά και διασταύρωσης τελείων άσχετων όπως νομίζουμε φαινομενικά πληροφοριών, μπορούν να φτάσει να καταγράψει κανείς και να καταλήξει σε συμπεράσματα κρίσιμα. Γι' αυτό ακριβώς στη θεωρία γίνεται δεκτό ότι και η πιο μικρή πληροφορία και η πιο ανώδυνη φαινομενικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να καταγράψουν κάποιοι εγκέφαλοι με συλλέκτες πληροφοριών κάποια στοιχεία που είναι φανέρα. Θα θέλαμε τον κύριο Σταμάτη να το ρωτήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να διεισδύσουν κάποια όργανα, κάποιες διασυνδέσεις, καλωδίων, δεν ξέρω τι άλλο, και μέσα στους ιδιωτικούς χώρους ώστε να φακελώσουν, να φωτογραφήσουν, να ηχογραφήσουν και αυτή την τελείως ατομική περιοχή. Ναι, είχαμε πει και την περασμένη φορά για δυνατότητες τεχνολογίας. Σαφώς και υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που γνωστοί που ακόμα και μέσα από μία τηλεόραση, αν τυχόν αυτή είναι καλωδιωμένη, αφενός μεν μπορεί να βλέπουμε, να λαμβάνουμε σήμα, αλλά μπορεί και να στέλνουμε σήμα και μάλιστα χωρίς να το αντιληφθούμε αυτό. Αυτό είναι σίγουρα ότι υπάρχει σε κάθε και ακόμα και εξ αποστάσεως. Υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή στην τεχνολογία δεν έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς στη σύγχρονη τεχνολογία, αν το θέλουμε σαν γενικό ορισμό. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας τίθεται το ερώτημα, αφού δίνεται ένα κράτος, ένας οργανισμός ιδιωτικός, οποιοδήποτε, να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία, τα αυστηρώς προσωπικά, ακόμα και του ιδιωτικού χώρου, του τελείως παραβάτου. Αν αυτά συγκεντρωθούν σε κάποια επιφάνεια και καταχωρηθούν, δεν αποτελούν μια μεγάλη απειλή? Υπάρχει τίποτε, κανένας νόμος, κανένα άνθρωπο να προστατεύει τον πολίτη? Συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη συλλογή, την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει ενδεχομένως, αν μπορούσε κανείς να αναφερθεί στους νόμους που αφορούν τη συκοφαντική δυσφήμιση, ίσως αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση κλπ. Πάντως, ειδικά για το θέμα που λέτε, ειδική νομοθεσία στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Μάλιστα. Για το φακέλωμα υπάρχει όμως. Για το απλό φακέλωμα. Ούτε γι' αυτό. Γενικά δηλαδή για φακέλωμα δεν υπάρχει. Καθόλου. Τότε για ποιο λόγο έγινε λόγος ολόκληρος τόση ιστορία για τους περιβόητους φακέλους που λένε κάψαμε τους φακέλους? Γιατί τους κάψαμε τότε? Πιστεύω λόγω αντιδράσεως των πολιτών.
για τα φρονήματα που μεροληπτούσαν. Δεν ξέρω, κύριος Τράγκης, αν έχει να πει κάτι. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ γιατί τους έγραψαν. Το θέμα είναι αν κάηκαν πραγματικά και οι φάκελοι και το περιεχόμενό τους. Ή μικροφωτογραφήθησαν. Έχω μια υποψία ότι το περιεχόμενό τους δεν έχει καεί, αλλά βρίσκεται κάπου αλλού. Σε μικροφωτογραφίες ή σε μαγνητικές δισκέτες. Ή στη μνήμη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως είναι το πιο εύκολο. Επομένως τώρα, έστω ότι αυτές οι πληροφορίες, τα πολιτικά φρονήματα που παλαιότερα διαιρούσαν την κοινωνία σε αντιμαχόμενες, αλληλοσπαραζόμενες προσφορές, παρατάξεις. Μαζί με αυτά τα φρονήματα και όλο το άλλο φάσμα των ατομικών προσωπικών πληροφοριών, έστω ότι καταχωρούνται σε κάποιες δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, λωρίδες, αυτά δίδουν τη δυνατότητα της επεξεργασίας, όχι απλώς γιατί τα αρχιοθετούν, όχι απλώς να τα έχουν, αλλά να τα αξιοποιήσουν με κάποιους σκοπούς. Εάν αυτά τα επεξεργαστούν και τα μεταδώσουν, αυτά τα αυστηρώς προσωπικά στοιχεία, τα ονομαστικά λεγόμενα στοιχεία, αυτό δεν συνιστά παράβαση των ελευθεριών του ατόμου? Και έχουμε κανόνες, τουλάχιστον να πούμε ότι το άτομο δεν είναι τελείως ανυπεράσπιστο. Έχουμε κανόνες, συνταγματικούς, νομικούς. Προηγουμένως με ρωτήσατε για την νομική έννοια του ηλεκτρονικού φακελώματος, αναφέρθηκα στην ιδιωτική ζωή. Αναφέρθηκα στην ιδιωτική ζωή επειδή το δίκαιο αναγνωρίζει την ιδιωτική ζωή σαν ένα βασικό δικαίωμα, σαν μια βασική ελευθερία. Και μάλιστα το Σύνταγμα της Ελλάδας, μεταξύ των πρώτων, είναι πρωτοποριακό σε αυτό το σημείο, στο άρθρο 9 λέει ότι η ατομική ζωή, η ατομική και η οικογενειακή ζωή είναι απαραβίαστη. Αυτό το λέει μόνο το Ελληνικό Σύνταγμα, το λέει και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και αποτελεί πια κανόνα ότι η ιδιωτική ζωή είναι μια βασική ελευθερία του ανθρώπου, αναγνωρισμένη από το Σύνταγμά μας, είναι έκφραση ενός άλλου μεγαλύτερου δικαιώματος, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Αν δεν έχουμε ιδιωτική ζωή απαραβίαστη, πώς άραγε μπορούμε να αναπτύξουμε ελεύθερα την προσωπικότητά μας? Το πρόβλημα είναι ότι το Σύνταγμα στο άρθρο αυτό δεν θέτει ένα κανόνα ο οποίος επιβάλλει κάποιες κυρώσεις, κάποιους συγκεκριμένους όρους και κάποιους περιορισμούς. Απλά είναι μια κατεύθυνση προς τον νομοθέτη, προς τη Βουλή, να κάνει ένα νόμο που να εξασφαλίζει πραγματικά. Έτσι, ενώ έχουμε αυτή τη συνταγματική επιταγή, στην πράξη δυστυχώς δεν υπάρχει νόμος που να πραγματικά να υπερασπίζει. Έτσι, μπορεί να πει κανείς ότι πραγματικά τίποτα δεν απαγορεύεται σήμερα. Άσχετα το τι λέει το Σύνταγμα. Αν επιτρέπετε, πατέρα μου, να πω κάτι. Συνεπώς, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μία στη νομική, στο δικαστήριο, δεν ξέρω πώς ακριβώς, στον τύπο και επί της ουσίας. Δηλαδή, εδώ μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός επί της ουσίας. Ένα κοινό επί της ουσίας. Επί της ουσίας, στο θέμα της συγκέντρωσης πληροφοριών και στοιχείων, που νομίζω ότι ο πατέρας Μανουήλ θα το δείξει πιο πέρα, για την πιθανή υπερσυγκέντρωση πληροφοριών ή τη μαζική συγκέντρωση πληροφοριών στο επίπεδο ενός έθνους, που μπορεί να αποτελεί μια πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία προς τα έξω. Αυτό το είπα επειδή είπατε ότι ακριβώς δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο, παράγραφος που να αναφέρει λεπτομέρεια στο είδος φακελώματος ή το είδος στοιχείο. Έχει αναποτεθεί στον νομοθέτη, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει. Επί της ουσίας όμως μπορούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα. Στο άρθρο 5 του Συντάγματος, παράγραφος 3, αναφέρεται η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος. Και παραβιάζεται με τα φακελώματα. Διαβάστε το άρθρο 9. Στο άρθρο 9 ακριβώς τίθεται. Η κατοικία εκάστοτε είναι άσυλο. Και τώρα υπάρχουν τρόποι διεισδύσεως, κρυφής. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστος. Είναι ακριβώς αυτό.